Χωρίς προβλήματα προχωρεί η ένταξη των ελικοπτέρων Kiowa Warriors στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση των βουλευτών του Κινήματος της Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργου Φραγκίδη. Το θέμα της επερώτησης ήταν η επιχειρησιακή αξιοποίηση των ελικοπτέρων OH-58D Kiowa Warrior. Υπενθύμησε ο Υπουργός ότι το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 46,7 εκατομμύρια. Θα παραλάβουμε 70 ελικόπτερα, θα επανέλθουν σε πτήσιμη κατάσταση, 60 θα χρησιμοποιηθούν κανονικά, ενώ τα 10 αναμένεται να αξιοποιηθούν ως εναλλακτική πηγή ανταλλακτικών. Τα 36 έχουν σχεδιαστεί για να αναλάβουν επιχειρησιακές αποστολές με πλήρες πακέτο επικοινωνιών, αεροναυτιλίας, ραδιοναυτιλίας και οπλικών συστημάτων, ενώ τα υπόλοιπα 24 θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά με βασικό εξοπλισμό επικοινωνιών και ναυτιλίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά για τα 60 που θα είναι επιχειρησιακά, τα άλλα 10 ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για ανταλλακτικά. Ενδυναμώνουν φυσικά πάρα πολύ τις δυνάμεις μας τα Kiowa Warrior μαζί με τα επιθετικά ελικόπτερα Apache που διαθέτει η Ελλάς όπως και το Ισραήλ, ενώ δεν διαθέτει κατοχική δύναμη. Υπενθυμίζουμε, όπως είχαμε αναφέρει και τότε με σειρά αναρτήσεων από αυτό το κανάλι, το 2019 70 ελικόπτερα αναγνώρισης και ελαφράς επιθετικής κρούσης OH-58D Kiowa Warrior έφτασαν στην Ελλάδα. Το κόστος της προμήθειας ήταν αυτό που είπε ο Υπουργός, 46.703.524 δολάρια, για να δυναμώσουν οι ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού, η οποία είχε κάνει και την εισήγηση. Κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των Kiowa Warrior: έχει συνολικό μήκος 9,80 μέτρα, ύψος 2,98 μέτρα, διάμετρο στροφείων 12,85 μέτρα, 3,93 μέτρα, έχει βάρος 2,5 σχεδόν τόνους, 2.353 κιλά, ταχύτητα 240 χιλιόμετρα ανά ώρα, μπορεί να κινηθεί με αυτονομία 233 χιλιόμετρων, έχει κινητήρα Rolls-Royce T703 AD700A των 650 ύπων, ενώ είναι πάνοπλο, φέρει κατευθυνόμενα βλήματα AGM 114 FK Hellfire, ρουκέτες των 2,75 των 70 mm, πολυβόλα M3P και M296 των 0,50 12,7 mm. Όπως είπαμε και πριν, η αξιοποίησή τους θα γίνει ως ακολούθως. Τα 60 θα είναι επιχειρησιακά, τα άλλα 10 ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για ανταλλακτικά. 36 πλήρως επιχειρησιακά, 24 θα είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, πολύ σημαντική προσθήκη στο ελληνικό προστάσιο. Τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.